Σε εφιάλτη μετατράπηκε για 32 επιβάτες σε roller coaster στην Ιαπωνία όταν το τρενάκι Flying Dinosaur στο θεματικό πάρκο της Universal Studios στην Οζάκα κόλλησε την ώρα που βρισκόταν ανάποδα σε ύψος 45 μετρών. Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν το τρενάκι να έχει κολλήσει περίπου στις 11 το πρωί της 5ης 14 Δεκεμβρίου με τα βαγόνια του να είναι ανάποδα. Η διοίκηση του πάρκου ανακοίνωσε ότι 32 επιβάτες σώθηκαν από μέλη του προσωπικού και κατέβηκαν από το τρενάκι μέσω μια σκάλας έκτακτης ανάγκης. Η επιχείρηση διάσωσης διήρκησε συνολικά 45 λεπτά με την διοίκηση του πάρκου να υποστηρίζει ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ούτε και κάποιος από τους 32 ένιωσε αδιαθεσία. Το τρενάκι σύμφωνα με την επίσημη Σταμάτησε όταν κάποιο από του αισθητήρε εντόπισε κάποια αριθμία με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα ασφαλείας. Μετά τη διάσωση των 32 επιβατών, ακολούθησαν έλεγχοι που μετά από μια μισή ώρα δεν έδειξαν κάτι με αποτέλεσμα το τρενάκι να ξεκινήσει εκ νέου τι διαδρομέ του.